Uh, να δούμε τα δεδομένα, τα χαρακτηριστικά δηλαδή τη πρώτη εξόδου τη χώρα μα στι αγορέ μετά από τρία χρόνια. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μιλάμε για μια θετική εξέλιξη. Uh, δεν υπάρχει uh, καμία αμφιβολία από αυτού ότι στέλνει δηλαδή θετικά σήματα. Αλλά α δούμε τι έγινε. Σήμερα. Ναι, είναι ένα καλό. Προφανέσταται ένα καλό νέο. Ε, το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση ζητούσε 3 δισεκατομμύρια ευρώ, το ε, κατελάχιστο, mm -hmm. πήρε ακριβώ τόσα. Προφανώ αυτό είχε σχέση με τι προσφορέ που υπευλήθησαν, που ήταν 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, και σε σχέση με τη διαμόρφωση του επιτοκίου, που ήταν το κρίσιμο αυτή τη εκδοσή ομολόγου. Πάμε να δούμε λίγο τα επιτόκια για να προσπαθήσουμε λίγο να τα εξηγήσουμε, γιατί μπερδεύεται ο κόσμο, δεν είναι υποχρεωμένο να τα ξέρει. Όταν μιλάμε για απόδοση, εννοούμε αυτό που θα το διακρατήσει ω το τέλο τη λήξη, τη λήξη του 2022, θα έχει ετησίω επιτόκιο 4,625. Ήταν 4,95 το 2014. Άρα 0,3 κάτω. Ακριβώ. Το κουπόνι που αναφέρεται στι κυβερνητικέ ανακοινώσει είναι το ετήσιο επιτόκιο. Αυτό που θα πουλήσει νωρίτερα. Αυτό που θα μπει, που θα βγει, γιατί αυτό θα διαπραγματεύεται πλέον σε δευτερογενή ναι. αγορά ομολόγων. Το ετήσιο επιτόκιο λοιπόν είναι 4,375, ήταν 4,75 mm -hmm. το 2014 και αυτό είναι πιο χαμηλό. Εδώ πάμε να δούμε τώρα αμέσως μετά τι είδους προσφορές πευλήσα για την, από την κυβέρνηση. Πανηγυρίζουν ότι ήταν 200 οι επίσημες προσφορές και μάλιστα λένε ότι υπήρχαν και θετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αλλά είναι εντυπωσιακό, οι πληροφορίε μα κάνουν λόγο ότι πώ μα βλέπουν οι αγορέ. Πού μα τιμολογούν. Ήταν άμεσα μεγάλο όγκο των προσφορών πάνω από επιτόκιο 5,25%. Το οποίο αντιλαμβάνεσαι ότι επηρέασε τον ΟΔΙΧ να μην κάνει δεχτέ τέτοιου είδου προσφορέ, καθώ ανέβαζε το μέσο όρο. Βρέθηκε και ένα επενδυτή, ο οποίο Τιμολόγησε την Ελλάδα στο 6,5% το ελληνικό πενταετέ ομόλογο. Μάλιστα, το οποίο θα υπήρχαν, κι αυτοί είναι, υπήρχαν μετά από και τόσο αυτοί. Απλώ το αναφέρουμε ακριβώ για να καταγραφεί. Από εκεί και πέρα. Η έκδοση τώρα πενταετού ομολόγου. Ποιοι το πήραν. Πρώτα απ' όλα, 1,5 δισεκατομμύριο ήταν στου κατόχου του ομολόγου Σαμαρά του Απριλίου του 2014. Ωραία. Αυτοί με ένα πρίμιο, πληρώσαμε κάτι παραπάνω, με ένα κόστο δηλαδή, πήραν 1,5 το 1,5 δι το επιπλέον είναι σε νέου επενδυτέ, από όσο μαθαίνουμε. Αυτοί επηρέασαν και το επιτόκιο και το κατέβασαν πιο χαμηλά. 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ, να δείξουμε λίγο το βαθμό τώρα τη προστασία τη έκδοση. 1,3 δι πήραν οι ελληνικέ τράπεζε και το κοινό κεφάλαιο τη Τράπεζα Ελλάδα. Αυτή είναι η εκτίμηση που υπάρχει. Και 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ πήγε σε ξένου επενδυτέ, με τη βοήθεια βέβαια των 6 μεγάλων αναδόχων. Άλιστα, είναι... Αυτή είναι η ακτινογραφία λοιπόν τη σημερινή έκδοση ομολόγων. Ναι, ήταν αλμυρό το επιτόκιο. Από την άλλη, όμω, έπρεπε να δώσουμε και ένα σήμα ότι είμαστε εδώ και σιγά-σιγά ανακάμπτουμε. Ναι, σωστά. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε περάσει δυόμιση χρόνια και μια μεγάλη ζημία, γιατί κάπου εκεί ήμασταν το 2014, πριν από τρία χρόνια. Το θέμα Αυτό είναι μη δημιουργούνται όπω και τότε δεν έπρεπε να δημιουργηθούν παρανοήσει. Οι επενδυτέ δεν ποντάρουν ούτε στην ανάπτυξη, ούτε σε κάποια άλλη πορεία, ούτε βλέπουν κάποιο αφήγημα ΣΥΡΙΖΑ. Οι επενδυτέ βλέπουν αποδόσει, βλέπουν mm -hmm. ασφάλεια ισχυρού νομίσματο και βλέπουν και μειωμένο κίνδυνο χρεοκοπία τη χώρα. Αυτό τιμολογήθηκε σήμερα. Σε αυτό μπήκαν, σε αυτό βρήκαν ευκαιρία και με αυτό θα πορευόμαστε στο επόμενο Άρα. διάστημα. Απαραίτητη προπόθεση η Ελλάδα να εφαρμόζει το πρόγραμμα, η κυβέρνηση το πρόγραμμα και να προχωρήσει σε κάποιε άλλε εκδόσει το επόμενο διάστημα. Όπω προανήγγειλε άλλωστε σήμερα ο κύριο Τσακαλώτο, ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.